make the ground shake. Ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές, θα μπορούσαμε νωρίς να απογειθούμε. Στη συνέχεια μας δυσκόλεψε, αλλά μας διευκόλυνε ότι οι αντίπαλοι μας μείνανε με 10 παίκτες. Από την άλλη, η ομάδα μας δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο και με καλές και ομαδικές ενέργειες, νομίζω ότι το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο και χάσαμε και αρκετές ευκαιρίες για να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Η μάχη είναι μια δυνατή ομάδα. Δυστυχώς για αυτούς έμειναν 10 παίκτες στο 44, λίγο τελείωσε το ημίχρονο, με κάρτα, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Διευκολύνθηκε λίγο το έργο μας. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε πλήρως και το αποτέλεσμα νομίζω πάλι έγινε. Είναι αυτός ο αστέρας που θέλετε να βλέπετε, επιθετικός, προσεκτικός στην άμυνα και κυρίως αποτελεσματικός? Όπως έχω ξαναπεί, είμαστε μια ομάδα η οποία χτίστηκε στην προετοιμασία, καινούργια, με 2-3 παιδιά από πέρυσι. Θεωρώ παιχνίδι σε παιχνίδι βάζουμε κομμάτια στην τακτική μας, τα οποία κάνουν την ομάδα μας ακόμα ποιοτικότερη, δίνοντας μεγάλη σημασία στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια, ειδικά η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν έτσι όπως τη θέλαμε, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να γίνουμε μια ομάδα καλή. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν να δουν. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο, κατά γενική ομολογία και όχι δικιά μου. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι της περιοχής θα πρέπει να έρθουν να δουν την ομάδα, να τη στηρίξουν και να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του Δημήτρη του Πάπιου, η οποία είναι πρωτοπαριακή. Εγώ έχω περάσει πάρα πολλές ομάδες, έχω δουλέψει πάρα πολλές ομάδες και στην Αθήνα ιδιαίτερα. Τόσο οργάνωση και τόσο πολύ καλή ποιότητα στις παροχές που έχουν οι αθλητές και για όλα αυτά επιλαμβάνονται οι άνθρωποι όλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον Πρόεδρο, του κ. Μιχαήλ και των υπολείπων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να στηριχτεί όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία τώρα ξεκινάει και θα έχει σίγουρα μέλλον. Μια κουβέντα για τα καλύβια. Μια ομάδα η οποία είναι πολύ δυνατή στην έδρα της, μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Εμείς βέβαια, όπως όλα τα παιχνίδια, πάμε για την νίκη, σεβόμενοι πάντα τον αντίπαλό μας, αλλά ο σκοπός μας είναι αυτός, να πάμε να κερδίσουμε ή να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και ό,τι βγει στο τέλος.